Χθες είχα πάει στο Ηράκλειο πράγματι και είχαμε μία συνάντηση τρεις δήμαρχοι του νομού, εγώ, ο κύριος Αναστασάκης και ο κύριος Κουνανάκης, με υπηρεσιακούς παράγοντες της περιφέρειας Κρήτης, παρουσία του Περιφερειάρχη, του κυρίου Αρναουτάκη. Σκοπός της συνάντησής μας ήταν να γίνει μία καταγραφή της πορείας των έργων τα οποία έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ από τους τρεις δήμους, να δούμε αυτά τα οποία είναι στη διαδικασία ένταξης, πού δυσκολεύεται αυτή η διαδικασία και να δούμε τι παρεμβάσεις θα πρέπει να γίνουν και τι προσπάθειες πρέπει να γίνουν είτε από την περιφέρεια είτε από τις υπηρεσίες των Δήμων, ούτως ώστε να προχωρήσει και η ένταξη αυτών των έργων. Και επίσης ζητήσαμε από αυτή την, σε αυτή την σύσκεψη να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης της δημοπράτησης κάποιων έργων τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί, έχουν οριμάσει και είναι στη φάση δημοπράτησης. Όσον αφορά την Σιτία, εκείνα τα οποία θέλουμε άμεσα να δοθεί έγκριση δημοπράτησης είναι τα δύο μεγάλα έργα που αφορούν την αστική ανάβλαση της Σιτίας, τα 3 εκατομμύρια που είναι μια μεγάλη παρέμβαση στην περιοχή Ξεροκαμάρες και αναφέρεται σε ανάπλαση του χώρου, δημιουργία πεζόδρομων, δημιουργία ποδηλατόδρομων και άλλων τέτοιων παρεμβάσεων. Και το άλλο κομμάτι που αναφέρεται επίσης στην ίδια περιοχή είναι η αντικατάσταση των πυλώνων φωτισμού της ΔΕΗ από άλλους πυλώνες που θα λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ. Αυτά τα δύο υποσχέθηκε ο κύριος Αρναουτάκης ότι μέχρι τέλος του μήνα θα μας δοθεί η άδεια δημοπράτησης για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησης των έργων. Επίσης, ζητήσαμε να επιταχυνθεί η διαδικασία έγκρισης δημοπράτησης πάλι έργων τα οποία αφορούν βιολογικούς καθαρισμούς. Έχουμε πάρει την διάθεση πίστοσης. Περιμένουμε και την έγκριση δημοπράτησης των βιολογικών στις Λιθίνες, στο Χαμέζι, στη Μαρονιά και υποβάλλουμε συγχρόνως και προτάσεις για να ενταχθούν και άλλοι βιολογικοί σε αυτό το μέτρο το οποίο χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Κρήτης. Αυτός ήταν ο ένας σκοπός της συνάντησης. Επίσης, συζητήσαμε σε μια λογική προετοιμασίας υποδομών και άλλων παρεμβάσεων οι οποίες θα πρέπει να γίνουν στους Δήμους μας και αφορούν την επόμενη προγραμματική περίοδο, η οποία ξεκινάει από το 2014 και μετά. Ανταλλάξαμε λοιπόν απόψεις πάνω σε αυτό το θέμα για το ποια έργα θεωρεί ο καθένας Δήμος ότι είναι έργα προτεραιότητας για το Δήμο του, ούτως ώστε με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων από τα Υπουργεία, τα οποία δίνουν και κάποιες αδειοδοτήσεις, να επιταχυνθούν αυτές οι διαδικασίες ορίμασης αυτών των έργων, ούτως ώστε με την έλευση του 2013, που θα ξεκινήσουν να βγαίνουν εκεί οι πρώτες προσκλήσεις για τη νέα προγραμματική περίοδο, να υπάρχει ετοιμότητα για τα έργα εκείνα τα οποία θεωρούμε ότι είναι απαραίτητα. Και βασικά είναι έργα υποδομής, οδοποιίας, αλλά και έργα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, βιολογική και σχολικά κτίρια.